Νομίζω ότι όσο μπαίνουμε και σε άνοιξη, αλλάζει ο καιρός, αρχίζει, ανοίγει και ο τουρισμός και χρειάζεται κάποιος να έχει το αυτοκίνητο πια, είναι μια είδηση πολύ σημαντική. Αλλάζει η ζωή μας, παίρνουμε πίσω τις ζωές μας και παίρνουμε και τις πινακίδες μας. Γιατί νομίζω είναι το τρίτο Πάσχα που αυτή τη φορά θα μπορέσει ο κόσμος να πάει. Πάσχα στο χωριό λοιπόν και με τις πινακίδες. Οι πληροφορίες λοιπόν γίνονται πραγματικότητα. Κατατέθηκε χτες τα μεσάνυχτα η τροπολογία και Τρίτη και 13 θα ψηφιστεί η διάταξη στη Βουλή ώστε να ισχύσει το τέλη με το μήνα και η άρση της ακινησίας και για το 2022. Συγγνώμη. Νωρίτερα όμως από ποτέ, δηλαδή από τον Απρίλιο, θα μπορεί κάποιος να πάρει τις πινακίδες και ειδικά αν έχει κάνει ηλεκτρονική ακινησία στο My Car, θα μπορεί αυτές που έχει στο σπίτι του να τις φορέσει ξανά στο αμάξι. Ένα μήνα νωρίτερα λοιπόν και ένας μήνας επιπλέον που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει κάποιος ταξίδι για το Πάσχα ή και για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, γιατί η αργία μεταφέρεται Δευτέρα 2 Μαΐου. Χωρίς καμία προσάυξηση θα πληρώσει κάποιος μόνο τα τέλη για τους μήνες που αναλογούν, για τους μήνες που θα επιλέξει, όχι δηλαδή και ένα-δύο μήνες πρόστιμο, προσάυξηση που πλήρωνε μέχρι παλιότερα. Για παράδειγμα, για ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών που κάποιος το έχει αφήσει σε κινησία για να μην πληρώνει τα ετήσια τέλη που είναι 690 ευρώ, μπορεί να επιλέξει, για παράδειγμα, λέμε, τρεις μήνες να το κινήσει, να πάρει για τρεις μήνες τις πινακίδες. Αυτό σημαίνει 172 ευρώ, 57,5 το μήνα, αντί για 230 που ήταν με το παλιό σύστημα. 172 ευρώ είναι 57,5 ευρώ τον κάθε μήνα, όσους μήνες επιλέξει. Βεβαίως πρέπει να προσέξει να μην καθυστερήσει να επιστρέψει τις πινακίδες, γιατί αλλιώς θα τιμωρηθεί. Θα πληρώσει πρόστιμο. Θα πληρώσει το πρόστιμο και στο διπλάσιο. Και βεβαίως θα πρέπει να μην κυκλοφορήσει πέρα αυτού του διαστήματος με τις πινακίδες αυτές. Άρα αυτό αρχίζει από πότε? Τρίτη και 13 κατατίθεται η διάταξη. Από πότε θα ανοίξει? Γι' αυτό λέμε ψηφίζεται τόσο. Είναι σκοπός να ανοίξει πλατφόρμα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι, για να μπορέσει όλος να εξυπηρετηθεί. Για να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί.